Εντάξει, η γνώμη μου είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου συμπαρίσταται στου εργαζόμενου. Δεν νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουν ω τα λεπορία. Άλλωστε, οι περισσότεροι θα είναι και στον δρόμο. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και επίση θέλω να πω γιατί βλέπουμε στα site και στου τίτλου των ειδήσεων ότι αναφέρεται ω απεργία τη ΑΔΔ. Δεν είναι απεργία τη ΑΔΔΔ. Είναι απεργία που την έχουν κηρύξει 35 εργατικά κέντρα, 20 ομοσπονδίε όλη την Ελλάδα και εκατοντάδε σωματεία του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου. Σωστά. Εσείς Άρα μιλάμε και για μια πανεργατική, συμβάσεις, πανελλαδική συμβάσεις. απεργία. Ζητάτε και συλλογικέ συμβάσει. Είναι μια πανελλαδική, πανεργατική απεργία που προφανώ στην προμετωπίδα τη έχει τι αυξήσει στου μισθού και την κατοχήρωση εργασιακών δικαιωμάτων και των αυξήσεων με συλλογικέ συμβάσει εργασία. Και προφανώ αυτή την περίοδο είναι και η συζήτηση για το κατώτερο μισθό. Ναι. Που δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην παίρνει υπόψη τη διεκδικήση των εργαζομένων που μιλάμε για κατώτερο μισθό τουλάχιστον 900 ευρώ και να μπει η ρήτρα να προσαρμογίζουμε βάσει τον πληθωρισμό. Δεν μπορεί δηλαδή το ελαιόλαδο τώρα να είναι 58% αυξημένο, τα τρόφιμα πάνω από 15% και να παίρνουμε υπόψη μόνο τη δημοσιονομική κατάσταση τη χώρα και την επιχειρηματικότητα, τα κέρδη δηλαδή των επιχειρηματιών. Ένα χρόνο μετά από αυτό το τεράστιο έγκλημα που ήταν για αυτό το λόγο, τον τεμπών, σα άκουγα τη συζήτηση. Και εμεί λέμε το εξή. Θα είμαστε και για αυτό το λόγο κάτω. Μάλιστα. Και γι' αυτό, όχι μόνο για τι αυξήσει των μισθών. Γιατί εμεί είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Γιατί οι εργασιακοί χώροι είναι μια απέραντη κοιλάδα των τεμπών αυτή τη στιγμή. Το ξέρετε ότι έχουμε 160 νεκρού. 160 νεκρού το 2023, δηλαδή σχεδόν κάθε δύο μέρε σε ένα εργασιακό χώρο σκοτώνεται ένα εργαζόμενο, ένα εργάτη. Πεθαίνει. Στη δουλειά. δουλειά. Πολύ σοβαρό. Ε, πολύ σοβαρό. Αυτό τι είναι. Κύριε Στεφανάκη, να σε, και για ποιο λόγο? Να σα ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μα. Πολύ σοβαρέ οι καταγγελίε και οφείλουμε και εμεί να τα ψάξουμε ακόμα περισσότερο.